Έχουμε κοντά μας σήμερα την Αγγελική Φαντούρου, μέρος του ΔΣ της ΟΛΜΕ, και θα μιλήσουμε, Αγγελική, γιατί άλλο. Για το επίμαχο θέμα των ημερών. Για το επίμαχο θέμα των ημερών. Θα ήθελα, Αγγελική, να ξεκινήσουμε από την επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα και αναφέρεσαι και λες συγκεκριμένα ότι οι κακόμενοι μας φοβούνται. Οι αδύνατοι μας φοβούνται. Οι αδύνατοι μας φοβούνται. Κοίταξε να δεις, έχω την εντύπωση ότι η όλη ιστορία όπως εξελίσσεται τις τελευταίες 20 ημέρες δείχνει δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που δείχνει είναι ότι η κυβέρνηση αυτή, παρότι φαντάζει πολύ δυνατή, στην πραγματικότητα είναι αδύναμη. Είναι αδύναμη γιατί ξέρει ότι υπάρχει ένα υπόστρωμα στην κοινωνία και σε όλο το εργατικό κίνημα, ένα υπόστρωμα που μπορεί πολύ εύκολα να αναφλεγεί. Γνωρίζει λοιπόν ότι έχει συγκεντρώσει τέτοια τρομακτική οργή και τέτοια τρομακτική δυσαρέσκεια ο ελληνικός λαός λόγω της φτωχοποίησης, της εξαθλίωσης, της εξαφάνισης κοινωνικών αγαθών που του έχει επιβληθεί τα τελευταία τρία χρόνια, τα τελευταία τρία μνημονιακά χρόνια από τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που φοβάται τρομακτικά οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει αυτό που έλεγε ο Μάο Τσετούνγκ, μια σπίθα μπορεί να ανάψει φωτιά σε όλο τον κάμπο. Αυτή η σπίθα γιατί ξεσπάει τώρα στη συγκεκριμένη συγκυρία? Δεν ξέρω εάν αυτή η σπίθα θα μπορέσει να ανάψει φωτιά στον κάμπο, πάντως εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει αυτό. Τώρα, το βασικό ερώτημα που έχει κατακλείσει με το οποίο έχουν κατακλείσει τα παπαγαλάκια των επισήμων μέσων μαζικής ενημέρωσης αυτές τις μέρες τον κόσμο είναι γιατί οι εκπαιδευτικοί διάλεξαν την περίοδο των εξετάσεων να κάνουν παιδιά. Η πρώτη απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι δεν διάλεξαν οι εκπαιδευτικοί την περίοδο των εξετάσεων. Τη διάλεξε ο Αρβανιτόπουλος. Όπως προφανώς θα ξέρετε, μία εβδομάδα πριν το Πάσχα και δύο μέρες αφού έκλεισαν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα, πέρασε στη Βουλή σε ένα άρθρο, ένα, ας πούμε, το 3,5 μνημόνιο, να το πούμε έτσι, με το οποίο, εκτός όλων των άλλων, δρομολογήθηκαν ψηφισμένα από το τρίτο μνημόνιο μέτρα και ξεκίνησαν να υλοποιούνται προεδρικά διατάγματα που υλοποιούσαν αντεργατικές πολιτικές του προηγούμενου διαστήματος. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ξεκίνησαν, πρώτον, αύξησαν το ωράριο των εκπαιδευτικών. Το ωράριο των εκπαιδευτικών στην αρχή το αύξησαν από 2 έως 4 ώρες για τους υπηρετούντες στα σχολεία και από 4 έως 5 ώρες για τους υποδιευθυντές και διευθυντές. Που σημαίνει αυτό πόσες ώρες συνολικά εργασίας ενός εκπαιδευτικού? Και θα μου πείτε, και τι έγινε εκεί που δούλευες 20 ώρες, να δουλεύεις 22. Το βασικό ερώτημα δεν είναι αυτό. Θα μιλήσουμε μετά για το εάν δουλεύουμε 20 ώρες ή όχι. Θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι η UNESCO για όλες τις χώρες του κόσμου λέει ότι μία διδακτική ώρα για όλες τις χώρες του κόσμου, από την Ουγκάντα μέχρι τη Φιλανδία και από τον Καναδά μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Τα διεθνή στάνταρ. Ακριβώς. Ισοδυναμεί με 3 έως 4 διοικητικές ώρες εργασίας. Αλλά το αφήνω αυτό καναμένος. Τι σημαίνει αυτό το δίωρο? Θα σας πω τι σημαίνει. Σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έρχεται να εξαφανίσει κάθε πρόσληψη. Θέλω να σας πω ότι, και το είπε επιτυχημένα κάποιος συνεργαλιστής της ΟΛΜΕ σε ένα κανάλι, ότι θα ήταν προτιμότερο να συνομιλούμε με τον Ντόμσεν απευθείας παρά με τους υπαλλήλους του, τον Αρβανιτόπουλο, τον Παπαθεοδόρο κλπ. Διότι θεωρητικά το μνημόνιο έλεγε 1:5. Έχουν φύγει 25.000 εκπαιδευτικοί και έχουν διοριστεί 3.000 τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν τηρήθηκε ούτε η μνημονιακή υποχρέωση. Το λέω για αστείο βέβαια, έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς δεν αποδεχόμαστε τα μνημόνια, ζητούμε την κατάργησή τους κλπ. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι πρώτον, εξαφανίζεται κάθε ιδέα διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών και δεύτερον, εξαφανίζεται κάθε ιδέα επαναπρόσληψης 13.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Και τι σημαίνει αυτό για τους γονείς? Για να μιλήσουμε για τον κοινωνικό αυτοματισμό αυτό που θέλει να ανασύρει. Θέλω να τονίσω εδώ ότι 10 μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία το Πάσχα, τα σχολεία όλης της χώρας εξακολουθούσαν να έχουν 1.500 κενά καθηγητών και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν διδάχθηκαν ούτε το προβλεπόμενο από το νόμο
όριο των ορών προκειμένου να πάνε ένομα στις εξετάσεις πανελλαδικές. Κανείς δεν ενοχλήθηκε παρόλες τις απεργίες στο Σολυμαίο όλο τον χρόνο. Τις τάσεις εργασίες, τα συλλαλητήρια, τις παρεμβάσεις μας στους υπουργούς και υφυπουργούς για τα ζητήματα των διορισμών και των κενών. Κανείς δεν ασχολήθηκε με το ότι τα σχολεία δεν έχουν καθηγητές. Ένα ολόκληρο χρόνο. Δεύτερο, κανείς δεν ασχολήθηκε με το ότι έχει καταργηθεί. Οι πρόσθετοι, οι ενισχυτικοί, έχουν κλείσει οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, έτσι. Οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στα σχολεία, κανείς δεν ενοχλήθηκε που τα παιδιά μας λιποθυμάνε από την πείνα στα σχολεία. Δεν ενοχλήθηκε κανείς. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Και λέμε εμείς, με την αύξηση αυτή του ωραρίου, υλοποιείται η μνημονιακή υποχρέωση για μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Να σας πω εδώ ότι το 9-8-9 είχαμε 102.000 δευτεροβάθμια όλους μαζί, συμβασιούχους και μόνιμους. Έχουμε πέσει στους 85.000 και η μνημονιακή υποχρέωση είναι ότι πρέπει να ξεπερνάμε τις 65, μπορεί και τις 60.000. Ο στόχος είναι αυτός. Ταυτόχρονα έχουμε μία, όπου κάναμε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, ξέρετε ότι μέσα στα 3 χρόνια έχουν καταργηθεί πάνω από 1.100 σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα. Κλείσανε, λουκέτο. Πού κλείσαν τα σχολεία, κυρίως στις λαϊκές περιοχές, στις απομονωμένες περιοχές της χώρας. Είμαστε μια χώρα, δεν είμαστε Ολλανδία εδώ. Εδώ έχουμε δεκάδες νησιά που απαιτεί το σχολείο να έχει με 10 μαθητές να έχει 8 καθηγητές. Εκτός αν θέλουμε να διώξουμε τον πληθυσμό και από τα νησιά, όπως έλεγε κάποιος επίτροπος του Δουνουτού, να τους διώξουμε, τους φέρουμε και αυτούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και να ξεμπερδεύουμε, να κλείσουμε το μαγαζί. Ήταν οι νησιά να τα ανοίγουμε μόνο για τους VIPs. Και να τα πουλήσουμε ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, κάναμε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις τότε, δεν ίδρωσε κανενός το αυτή. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα και λέμε, πρώτον, θα απολυθούν όλοι οι αναπληρωτές. Εμείς τους αναπληρωτές θεωρούμε συναδέλφους μας. Δεν είναι stage οι αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές δικοί μας γυρνάνε όλη τη χώρα, χρόνια, κλείνουν τις τρύπες των μονίμων που δεν τους διορίζει τους μόνιμους. Εμείς δεν θέλουμε αναπληρωτές, εμείς θέλουμε μόνιμο προσωπικό. Εμείς ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια οι αναπληρωτές να καλύπτουν μόνο έκτακτες ανάγκες, δηλαδή αρρωσταίνει κάποιος. Δυστυχώς, το πολιτικό επιτελείο του αστικού κράτους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αντί να κάνει μόνιμους διορισμούς, προτιμάει να παίρνει αναπληρωτές. Τους αναπληρωτές λοιπόν θα τους απολύσει και τους μόνιμους θα τους μεταθέσει αναγκαστικά από την Αθήνα στην Ορεστιάδα, από την Κέρκυρα στις Κυκλάδες, από τη Ρόδο, ξέρω εγώ, στη Θάσο και όπου κρίνει ο υπάλληλος του Δουνουτού που παριστάνει τον Υπουργό Παιδείας, όπου κρίνει σκόπιμο ότι έχει κενά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα δεν θα έχουμε μόνο αναγκαστικές μεταθέσεις, θα έχουμε και απολύσεις μονίμων εκπαιδευτικών. Εκτός της απολύσης δηλαδή αναπληρωτών, θα έχουμε και απολύσεις μονίμου προσωπικού. Διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Ζητήσαμε από τον Υπουργό Παιδείας στην συνάντηση που είχαμε την παραμονή που πήραμε την απόφαση. Τετάρτη βράδυ. Και του λέμε, βάζεις ένα χαρτί την υπογραφή σου ότι δεν θα απολυθεί κανένας αναπληρωτής. Δεν βάζει. Βάζεις σε ένα χαρτί την υπογραφή σου που λέει δεν θα απολυθεί κανένας μόνιμος υπάλληλος. Δεν βάζει. Βάζεις σε ένα χαρτί την υπογραφή σου ότι δεν θα μετατεθεί υποχρεωτικά εκτός περιφέρειας κανένας μόνιμος υπάλληλος. Δεν βάζει. Και μετά από όλα αυτά, ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και τα παπαγαλάκια δημοσιογράφοι δηλαδή, γιατί υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι, προς Θεού δεν θέλω καθόλου να ισοπεδώσω τα πράγματα. Ρωτάνε οι δημοσιογράφοι γιατί κάνουμε απεργίες εξετάσεις. Γιατί διάλεξε αυτό το χρόνο ο κύριος Αρβανιτόπουλος να τεινάξει τις εξετάσεις στον αέρα εντός εισαγωγικών και να επιδείξει το φασίζον πρόσωπο αυτής της διακυβέρνησης. Που λέγεται τρικομματική κυβέρνηση, απλά πράγματα. Τα παιδιά των κρατούντων της κυβέρνησης δίνουν εξετάσεις στα ξένα πανεπιστήμια. Όχι, δεν δίνουν τα παιδιά των κρατούντων και θέλω εδώ να τονίσω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και αποκρύβεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλώς ή κακώς υπάρχει αυτός ο θεσμός. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό το θεσμό των εξετάσεων. Θεωρούμε ότι είναι απίστευτη ταλαιπωρία για τους εφήβους, δημιουργεί απίστευτα προβλήματα και ταξικούς φραγμούς κλπ. Αλλά υπάρχει αυτός ο θεσμός. Σας πληροφορώ ότι είναι ο μόνος αδιάβλητος θεσμός του ελληνικού κράτους που με το κύρος και την εντυμότητα των εκπαιδευτικών στηρίζεται τα τελευταία 40 χρόνια. Όπου έχουν γίνει σκάνδαλα είναι στα ιδιωτικά σχολεία. Στα ιδιωτικά σχολεία έχουν γίνει τα σκάνδαλα τις πανελλαδικές, εκεί δηλαδή που είναι οι γόνοι, οι βλαστοί της αστικής τάξης. Εκεί είναι τα σκάνδαλα. Είναι πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια
και λένε και μετά τη μεταπολίτευση, και μάλλον έτσι θα είναι, που η κυβέρνηση επιστρατεύει απεργούς πριν καν κηρύξουν την απεργία. Πριν καν μπουν στην απεργία. Ναι, είναι πρωτοφανές. Δεν ήξερε συμβεί από ό,τι μας είπαν οι εργατολόγοι, γιατί εγώ δεν μπορεί να ξέρω τι έγινε το 30, ας πούμε. Θα μπορούσα και να το ξέρω, αλλά τέλος πάντων δεν το ξέρω, δεν είχα γεννηθεί τότε. Μας είπαν ότι δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι ένας νόμος ο οποίος μόνο ως ιδιώνυμο μπορεί να χαρακτηριστεί. Μόνο ως ιδιώνυμο. Θυμίζω ότι τέτοιους νόμους είχε ο δικτάτορας Πάγκαλος, ο δικτάτορας Μεταξάς, η Χούντα κτλ. Ποινικοποιεί τη σκέψη της απεργίας. Περί αυτού πρόκειται. Είναι πρωτοφανές και δεν χρειάζεται να πω ότι βέβαια δεν περιμέναμε την επιστράτευση των καθηγητών για να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ακόμη και αυτό το αστικό σύνταγμα έχει γίνει κουρελόχαρτο. Αλλά σας λέω ότι αυτό τέλος πάντων είναι το απάβγασμα της κουρελαρίας που έχουν κάνει οι ίδιοι στο σύνταγμα του ελληνικού κράτους. Και πλέον αυτό το πράγμα δεν αφορά, ούτε τα προηγούμενα αφορούσαν φυσικά μόνο τους εκπαιδευτικούς, γιατί το ζήτημα της εκπαίδευσης δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, αφορά πρωτίστως το εργατικό κίνημα και το λαό, έτσι. Τα σχολεία δεν υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία υπάρχουν για να μορφώνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού και αυτό το δικαίωμα επίσης είναι αυτό που στερείται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η διάλυση του δημόσιου σχολείου, για την περιδιάλυση μιλάμε, ακριβώς έχει στόχο την πλήρη απομόρφωση των παιδιών της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού. Όποιος δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να μάθει γράμματα. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η ουσία. Λέω λοιπόν ότι το ζήτημα έχει ξεφύγει από τα χέρια της ΟΛΜΕ και έχει πάει στο σύνολο του εργατικού κινήματος. Και εδώ τίθεται πρώτων ευθυνών του το σύνολο του εργατικού κινήματος. Εμείς έχουμε καλέσει χτες σε έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου την ΓΕΣΕΑ και την ΑΒΔ, όλες τις ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να καλέσουν για γενική απεργία την Παρασκευή 17 Μάη. Αύριο το πρωί στην έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΒΔ θα παρευρίσκεται όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ και θα απαιτήσει την κήρυξη της απεργίας από το δημοσιοπαλλικό κίνημα. Καλούμε και τον ιδιωτικό τομέα να κάνει το ίδιο. Καλούμε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και όλα τα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα να κάνουν το ίδιο. Καλούμε τη Γενόπ ΔΕΗ, την Ομοσπονδία της ΕΙΔΑΠ και όλες τις μεγάλες ομοσπονδίες, ιδιαίτερα αυτές που είναι, ιδιωτικοποιούνται στο αμέσως επόμενο διάστημα, να αντιτάξουμε ένα μεγάλο πανεργατικό μέτωπο αντιμετώπισης αυτής της τρομακτικής ιστορίας που λέγεται κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, διάλυση κάθε έννοιας συνδικαλιστικού και δημοκρατικού δικαιώματος. Βλέπουμε μέσα στους καθηγητές και στα κορυφαία του όργανα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, την επίθεση που δέχεται το εκπαιδευτικό κίνημα, να διαμορφώνεται μια ενότητα των καθηγητών. Πρωτοφανής. Σας λέω ότι, παιδιά, ότι είμαι εντελώς σίγουρη και μπορεί όποιος θέλει, επειδή γράφονται διάφορα και λέγονται διάφορα, να έρθει να το επιβεβαιώσει, ότι τα αμφιθέατρα την Τρίτη έχουμε γενικές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα. Όλες οι ΕΛΜΕ της χώρας, 89 ΕΛΜΕ έχουμε, 89 πρωτοβάθμια σωματεία δηλαδή έχει η Ομοσπονδία. Θα βουλιάξουν τα αμφιθέατρα. Δεν θα χωράνε τα αμφιθέατρα του συναδέλφου εκπαιδευτικού που θα είναι σε αυτές τις συνελεύσεις. Θα είναι πρωτοφανή η μαζικότητα. Και μπορώ να εκτιμήσω, επιτρέψτε μου, και ότι με πρωτοφανή ποσοστά θα εγκριθεί το πρόγραμμα που προτείνει η Ομοσπονδία. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Και επίσης να το τονίσω, γιατί λέγονται πάρα πολλά για τις συντεχνίες, τους συνδικαλιστές που είναι αποκομμένοι κλπ. Η Ομοσπονδία η δικιά μας έχει το πιο δημοκρατικό καταστατικό όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να κηρύξει μόνη της καμία απεργία. Απαιτείται η απόφαση των γενικών συνελεύσεων. Και μάλιστα η απόφαση στη Γενική Συνέλευση Προέδρων παίρνεται με τα 2 τρίτα των ψήφων. Απαιτούνται τα 2 τρίτα των ψήφων για να πάρουμε απόφαση για απεργία. Με αυτή την έννοια, όποιος λέει ότι η απεργία είναι κάποιων συνδικαλιστών και δεν είναι των καθηγητών, αν δεν είναι βαθιά ανοιχτωμένος, είναι βαρτός. Οι παρεμβάσεις, κινήσεις, συσπυρώσεις ήταν οι πρώτες, κατά τη γνώμη μου, κάπου το είχα διαβάσει. Ναι, την 5η-25 Απριλίου. 25 Απριλίου, που προβλέψαν την κατάθεση του νομοσχεδίου. Ναι, ναι, ναι. Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι κατατίθεται τέτοιο σχέδιο νόμου, βγήκαμε αμέσως δημόσια με πρόταση προς τον κλάδο και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, που λέγαμε ότι πρόκειται περί κόκκινης γραμμής για τον κλάδο και ότι πρέπει να κηρυχθεί, να μπούμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις από τις πρώτες μέρες που θα ανοίξουν τα σχολεία μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. Προκαλέσαμε τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, καταθέσαμε πρόταση για απεργία από τις 17 Μαΐου και τελικά, και αυτό είναι
προς τιμήν όλων όσων το αποδέχτηκαν, πείσαμε τη μεγάλη πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου να έρθει σε μια τέτοια πρόταση. Και νομίζω ότι καταφέραμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι πλέον εμείς, όλος ο κλάδος, να έχουμε μια κλιμακούμενη με γοργό ρυθμό συσπήρωση του κλάδου εκπαιδευτικών. Τη στάση μιας κοντινής σχετικά δύναμης προς εσάς, προς το πάμε, να μην ψηφίσει την απεργία, πώς την κρίνετε? Κοιτάξτε, παρότι δεν είναι η ώρα τώρα εδώ να αρχίσω να... Δεν είναι το κεντρικό ζήτημα αυτό, δυστυχώς συνέβη. Προσωπικά δεν με εξέπληξε καθόλου, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν θέλω να ανοίξω τώρα την παράθεση με το πάμε, σε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω όμως ότι έπαιξε έναν πάρα πολύ κακό ρόλο στα πράγματα. Επί 10 μέρες, τα αστικά επιτελεία χρησιμοποιούσαν τις δηλώσεις του Σοφιανού και των υπολείπων του ΚΚΕ και την στάση του πάμε, να λένε ότι η μόνη υπεύθυνη δύναμη μέσα στην Ολυμμένη είναι το πάμε, που δεν θέλει να απεργίσει τις εκστάσεις. Και γίναν και διάφορα άλλα τραγελαφικά έως προβοκατόρικα πράγματα, προκειμένου να μην βγει η απόφαση για απεργία εκστάσεις από τη μεριά του πάμε. Εν τούτης όμως, παρόλα αυτά, απεργία ενάντια στην επιστράτηση. Παρόλα αυτά, θέλω να πω, για να μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα, ότι δεκάδες στελέχη του πάμε σε όλη την Ελλάδα διαφοροποιήθηκαν από αυτή την κεντρική γραμμή. Και εγώ πιστεύω ότι με όλους αυτούς τους συναδέλφους και συναγωνιστές θα είμαστε μαζί σε όλες τις κινητοποιήσεις από εδώ και μπρος. Διαφοροποιήθηκαν δημόσια και μάλιστα πρόεδροι ΕΛΜΕ, όπως ο συνάδελφος ο Νίκος ο Μεταλλινός, πρόεδρος της Κέρκυρας, όπου έγκαιρα μέσα στο Πάσχα, με κείμενό του δημόσιο, καλούσε σε απεργίες εκστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η στάση αυτού του κόμματος, του λεγόμενου Κομμουνιστικού Κόμματος, δυσφημεί η λέξη αυτή, μια τέτοια στάση βεβαίως, καταλαβαίνετε, ήταν η ίδια και το 88, στη μεγάλη απεργία των καθηγητών των 37 ημερών, που άλλαξε τρεις υπουργούς επί Παπανδρέου Μακαρίτη, έτσι. Και όχι μόνο τότε, και σε άλλες κρίσιμες φάσεις. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει, ας το ξεπεράσουμε και ας πάμε στα πιο επίκαιρα θέματα της στιγμής. Σήμερα, σε μια συνέντευξή σας κάπου αλλού, σε ένα άλλο μέσο, χαρακτηρίζατε μερικά κόμματα, κόμματα του αντισυνταγματικού τόξου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή, εντάξει, δεν έχουν και μόνο αυτοί να τους αφήνουμε να λένε ευφυείς ανοησίες, είπα το εξής. Είπα ότι ποια κόμματα είναι ενάντια στην απεργία των καθηγητών. Είναι η Χρυσή Αυγή, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ. Τα οποία έχουν κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, κουρελόχαρτο. Νομοθετούν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, λες και είμαστε στη Χούντα, νομοθετούν με προεδρικά διατάγματα, νομοθετούν με υπουργικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει ούτε τύπης πλέον κοινοβούλιο, αστικό κοινοβούλιο το έχουν καταργήσει, και επομένως αυτά τα τέσσερα κόμματα είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Είναι προφανές. Οπότε το εργατικό κίνημα και το εκείνο. Το κακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος τι λέει? Ότι επαφίεται, λέει, η τήρησή του στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Λοιπόν, στον πατριωτισμό του εργατικού κινήματος. Δεν υπάρχει πατρίδα χωρίς λαό. Τι είναι η πατρίδα? Ο Βαρδινογιάννης και ο Αλαφούζος. Πατρίδα είναι το 95% του ελληνικού λαού. Αυτό είναι πατρίδα. Τι μήνυμα έχετε να στείλετε στους γονείς, στους μαθητές, στους εργαζόμενους, σε όλη την ελληνική κοινωνία? Να πω ένα πράγμα. Μπορεί να φαίνεται και να μην καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουν όλοι οι άνθρωποι πώς δουλεύουν τα σχολεία, και αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Κάποιοι να έχουν πιστεί ότι οι καθηγητές παλεύουν για τα τεχνικά τους αιτήματα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Εδώ και 3 χρόνια έχουμε βάλει κατά μέρος τα τεχνικά μας, εντός εισαγωγικών, ακόμη και τα οικονομικά μας, παρότι είμαστε σε εξακλίωση. Οι συνάδελφοί μας οι πρωτοδιόριστοι παίρνουν 600 ευρώ. Έχουμε πάνω από το μισό κομμάτι των μονίμων εκπαιδευτικών, για να μην πω για τους αναπληρωτές, που τους έχουν τελείως ελαστική εργασία, από την Ίσυρο στην Ορεστιάδα και από την Ορεστιάδα στους Παξούς, έτσι. Αλλά και των μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι πάνε, ας πούμε, στους φούρνους με 600 ευρώ, έτσι. Λοιπόν, τα αφήσαμε στην άκρη αυτά και παλεύουμε με νύχια και με δόντια να μην κλείσει το σχολείο. Να μην κλείσει το δημόσιο σχολείο. Την πρώτη απεργία που κάναμε το Σεπτέμβρη ήταν γιατί μειώθηκε τόσο πολύ χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών που δεν υπήρχε δυνατότητα τα στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα των σχολείων να καλυφθούν. Ήταν σχολεία που μπήκαν το Σεπτέμβρη με κομμένο το φυσικό αέριο, κομμένη τη ΔΕΗ, χωρίς πετρέλαιο κλπ. Λέω το εξής. Ο στόχος αυτή τη στιγμή της αστικής πολιτικής είναι σε ένα σχολείο διαλυμένο για τους πολλούς,
επιλεκτικό, θέλει να φτιάξει 10 σχολεία σε κάθε νομό, τα οποία να είναι τα καλά εντός εισαγωγικών, όπου θα μπορούν κάποιοι, ξέρετε ποιοι, να εξασφαλίσουν μία καλή εντός εισαγωγικών πάλι μόρφωση, όπως την εννοούν αυτοί για τα παιδιά τους. Τα υπόλοιπα σχολεία θα είναι υποβαθμισμένα, εξαθλειωμένα, όπως είναι, αγαπητοί μου, σε όλες τις εργατογειτονιές του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τη Θάτσερ και μετά. Έτσι, τέτοια σχολεία θέλουν. Σχολεία της συμμορίας, της εγκληματικότητας, των ναρκωτικών, χωρίς μόρφωση. Εμείς αυτό θα το πολεμήσουμε μέχρι σε σχάτων. Ένα τέτοιο σχολείο θέλει έναν εκπαιδευτικό που δεν θα είναι μόνιμος, που δεν θα είναι ασφαλής, θα είναι μεσχημένο το κεφάλι, θα είναι δούλος. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Εκτός του ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εμείς παλεύουμε για το δημόσιο σχολείο, είναι προφανές ότι παλεύουμε εδώ και για το μέλλον των παιδιών μας, που τα αγαπάμε πολύ περισσότερο τα παιδιά μας και ζούμε πολύ περισσότερες ώρες με αυτά τα παιδιά από ό,τι έχει διανοηθεί ο κάθε πρετεντέρης και ο κάθε πρωτοσάλτε. Και ξέρετε ότι με τους περισσότερους μαθητές μας διατηρούμε σχέσεις αφού τελειώσουν το σχολείο, το πανεπιστήμιο κτλ. Θέλω να πω και κάτι άλλο όμως. Ότι αυτό που παίζεται αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το δημόσιο σχολείο και τη δημόσια υγεία που καταραίουν. Παίζεται και κάτι άλλο. Παίζεται από τη μεριά της αστικής πολιτικής ο στόχος της διάλυσης των σωματείων. Στόχος τους είναι, δεν ανέχονται πλέον ούτε και φιλοκυβερνητικά σωματεία. Θέλουν να διαλύσουν. Δεν το συστώ ότι θέλουν να διαλύσουν οποιαδήποτε μεγάλη ομοσπονδία έχει στοιχειώδη κινητικότητα και διαδικασίες βάσης, όποιος και είναι συσχετισμός αυτών. Θέλουν να διαλύσουν αυτό που λέμε οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Και αυτό δεν αφορά την ΟΛΜΕ. Αυτό αφορά το σύνολο των εργαζομένων, είτε είναι σε σωματεία είτε δεν είναι. Διότι θέλουν έναν άνθρωπο απέναντί τους που να διαλέγεται με το αφεντικό και το κράτος ένας προς έναν. Δεν είναι ένας προς έναν όμως. Χωρίς συλλογική σύμβαση, χωρίς ασφάλιση, χωρίς εργασιακό δικαίωμα, σε μια ειδική οικονομική ζώνη κινεζοποίησης της Γερμανίας ή δεν ξέρω ποιο άλλο υπεριαλιστή εδώ μέσα. Λοιπόν, η διάλυση των σωματείων είναι στρατηγικός στόχος και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Λοιπόν, Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχόμαστε τα καλύτερα, καλή νίκη και θα τα πούμε αύριο στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΟΛΜΕ. 7 η ώρα, κάτω από τα γραφεία της, Κορνάρου 2 Κερμού. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.